μεσημέρι, ναι. Τετάρτη. Τετάρτη 2 το μεσημέρι. Ναι. 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 Μάλιστα. Όχι, αγαπητέ μου, όχι, τελείωσε η ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία αυτή. Την πολύ σοβαρή. Μπορούμε να έχουμε επαφή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κύριο Τάσο Σαρή. Μπορούμε να έχουμε επαφή μέσω Ελλάς Ράδιο με τον κύριο Τάσο Σαρή από την Φώκια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθούν να συνδεθούν. Ε? Το Ελλάς Ράδιο με τον κύριο Τάσο Σαρή, έτσι. Με τον κύριο Τάσο Σαρή που συναντήθηκε, μίλησε την Κυριακή το μεσημέρι και τους ξαναείδε και την Τετάρτη. Μπορούμε να έχουμε μια επαφή με τον κύριο Σαρή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε θα μου πείτε ότι το Ελλάς Ράδιο μπορεί να μας φέρει σε επαφή? Θα μας ειδοποιήσουν οι ίδιοι, σας παρακαλώ θερμά πάρα πολύ. Λοιπόν, μίλησα τώρα προσωπικά με άνθρωπο που τον ξέρω και ξέρω και τι κάνει και τι δουλειά κάνει και πώς την κάνει και όλα αυτά τα σχετικά. Και μου είπε το εξής τώρα. Ότι όντως αυτά που μας είπαν έχει σχέση για τον Αιγύπτιο που συνελήφθη, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα του Πειραιά και που απελάθηκε. Ήταν από το Motorship Mimis. Από το Motorship Mimis που έχει κατασχεθεί λοιπόν στο Πέραμα. Δουλεμπόριο. Ο Αιγύπτιος απελάθηκε και όλα αυτά έγιναν 1-2 μέρες πριν δοθεί η ενημέρωση για το Λιμπέριος. Συνδέονται οι δύο ιστορίες, έτσι. Για το Μίμι στο Motorship που κατασχέθηκε στο Πέραμα. Δουλεμπόριο, ο Αιγύπτιος απελάθηκε και ένα κύκλωμα με τους Αιγύπτιους, με δουλεμπόριο και όλα αυτά έγιναν λοιπόν 1-2 μέρες πριν γίνει ενημέρωση για την εξαφάνιση του Λιμπέριους. Αυτά είναι από επίσημα χείλη. Έχει κατασχεθεί λοιπόν το Μίμις και απέλαθηκε ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος. Αλλά μιλάνε για ένα κύκλωμα με δουλεμπόριο και πιθανολογούν ότι κάποιοι από αυτούς πρέπει να κατάφεραν και να μπήκαν εκεί και έχουν σχέση και τα συνδέουν τα δύο περιστατικά. Τώρα, υπάρχει σοβαρότατη πληροφορία για τον κύριο Τάσο Σαρή, που μου την έχουν πει εμένα από ό,τι τους είδε τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να τα ακούσουμε και από το ίδιο τα χείλη. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μου είπαν, ο κύριος Τάσος Σαρής όντως την Κυριακή στις 12:20 το μεσημέρι ένα ναυτικό μίλι από τον Πάτροκλο. Στα 50 μέτρα περίπου ήρθε σε επαφή με τον Λιμπέριος στις 12:20 της Κυριακής, τους πλησίασε και πιθανότατα να ήταν ο κυβερνήτης ο Μεσολογγίτης, γιατί ήταν ο πιο νέος που βγήκε και του ρώτησε τι θέλει, του είπε το δόλωμα και του είπε ότι θα αργήσει να το έχει στο δόλωμα και έγινε μια κουβέντα εκεί γύρω στις 12:20 την Κυριακή το μεσημέρι. Του είπε ότι θα αργήσει να έχει το δόλωμα και έφυγε ο κύριος Σαρής. Αλλά υποστηρίζει ο κύριος Σαρής ότι το ξαναείδε το Λιμπέριος με πλώρη πλέον προς Κύθνο την Τετάρτη. Παιδιά, σας παρακαλώ θερμά, επειδή είναι σοβαρότατη πληροφορία αυτή, εμένα μου την μετέφερε και ξέρω ποιος άνθρωπος μου την μετέφερε, αλλά θα ήθελα να την ακούσουμε και από τον κύριο τον Τάσο Σαρή. Θερμή παράκληση και στο Ελλάς Ράδιο που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να έρθουν σε επαφή μαζί του. Είναι μια σοβαρή μαρτυρία από έναν άνθρωπο έμπειρο της θάλασσας που του συνάντησε στο ένα μίλι από τον Πάτροκλο, αλλά επιμένει ότι του ξαναείδε την Τετάρτη. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το δούμε. Σας παρακαλώ θερμά, έτσι, να έχουμε την επαφή. Μ' ακούτε? Παράλληλα, θα πρέπει να πω το εξής ότι η Κύθνος, το λιμεναρχείο της Κύθνου, άκουσαν και οι ίδιοι την πληροφορία του καπετάνιου για το σκάφος που παρέμεινε όλες αυτές τις μέρες εκεί. Έλειπαν και οι αρμόδιοι και δεν είχε εντοπιστεί ή καταγραφεί κάτι τέτοιο, αλλά θα το ερευνήσουν και θα το δουν, γιατί οι ίδιοι δεν εντόπισαν ένα σκάφος να υπάρχει εκεί. Βέβαια, το σημείο εκείνο, τέλος πάντων, εγώ να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες του λιμεναρχείου και των ερευνών του, αλλά από εκεί και πέρα θα δουν την πληροφορία του καπετάνιου για το σκάφος που παρέμεινε τόσες μέρες εκεί. Επώνυμη πληροφορία ήταν, την είδε ο καπετάνιος, την είδαν και άλλοι άνθρωποι. Το λιμεναρχείο μας είπε ότι δεν το είδε, αλλά από εκεί και πέρα θα το ερευνήσει αυτό. Αυτό από την Κύθνο σε σχέση με την παρουσία του σκάφους που την ακούσαμε από επίσημα χείλη καπετάνιου που έμενε εκεί. Η αστυνομία και το λιμεναρχείο στο Ακρωτήρι, στα Χανιά, ερεύνησαν την περίπτωση που άκουσε η κυρία για πτώμα με λαψού άντρα, αλλά δεν έχει καταγραφεί κάτι επίσημο τέτοιο. Ίσως να ήταν με αφορμή τον τόρο που έχει γίνει εδώ και την κουβέντα από ο ένας τον άλλον, ξέρεις. Καλά, βρέθηκε στη Ρόδο πτώμα, το οποίο δεν μας αφορούσε. Ναι, να ήταν στη Ρόδο και να το είπαν ότι έγινε στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά και η αστυνομία ξεσηκώθηκε και το λιμεναρχείο το έψαξαν. Δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο για την πληροφορία που μας έδωσε η κυρία πριν, ίσως να ήταν η πληροφορία αυτή από τη Ρόδο. Και να επήλθε η σύγχυση. Από εκεί και πέρα μας βεβαίωσαν από την ΧΙΟ ότι τη Δευτέρα στα αρχεία που θα ανοίξουν θα δουν εάν έχει καταγραφεί αυτή η συνομιλία μέσω VHF που μας είπαν με συγκεκριμένο χώρο της ΧΙΟ.
και συγκεκριμένη μέρα. Θα το δουν στα αρχεία τους τη Δευτέρα. Δεν μπόρεσαν απόψε, έκαναν προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσαν απόψε να εντοπίσουν κάτι τέτοιο. Τη Δευτέρα που θα ανοίξουν τα αρχεία θα δουν για την πληροφορία αυτή μέσω VHF που δόθηκε στη Χίο. Σε συγκεκριμένο μέρος της Χίου. Παιδιά, τι έχουμε με το. Μ' ακούτε, με το Ελλάς Ράδιο. Ναι, ναι. Α, κάνει προσπάθεια στο Ελλάς Ράδιο με τον κύριο Σαρή. Με το Ράνια. Ναι, πού βρίσκεται το Ράνια. Και δεν απαντούν και επιμένει το Ελλάς Ράδιο, έτσι. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Έφη, πες μου τι άλλη εικόνα έχεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό μας το λέει και ο Αιγύπτιος, έτσι. Ωραία, εντάξει. Είναι η έρευνα λοιπόν τώρα που είναι ανοιχτή. Παιδιά, μπορούμε να πάμε περιμένοντας λίγο ακόμη το Ελλάς Ράδιο και την επικοινωνία με τον κύριο Σαρή που είναι πολύ σοβαρή επαφή, η πληροφορία του. Μας δίνει το στίγμα το πρώτο και μας μιλάει για Τετάρτη για Κύθνο. Μπορούμε να πάμε λίγο στον Πειραιά. Ναι. Σωτήρη, μπορούμε να πάμε λίγο στην Πειραιά. Καπιτανιάννη, τ' άκουσες. Είναι ο καπετάν αλλά... Τάσος Σαρής από τη Φώκια. Εγώ γνώριζα τον πατέρα του Τάσου. Ναι. Από το 1956-58. Ναι. Η Κυριακή η πληροφορία ίσως είναι σωστή, η Τετάρτη είναι λάθος. Γιατί το παλικάρι μου θα είχε πάρει οπωσδήποτε 50 τηλέφωνα μέχρι αυτή την ημέρα, εάν βρισκόταν σε αυτή την περιοχή. Θα τον βρίσκατε στα κινητά, εννοείται. Στα κινητά και στο VHF. Γιατί τρίτη βράδυ μας λέει και ο κύριος Βατίστας. Ναι, από την τρίτη ότι από την τρίτη το βράδυ που δεν τους είδε να μπαίνουν έτσι σε ένα συγκεκριμένο χώρο ανησύχησε και σήμερα είναι ο συναγερμός. Έτσι μας λέει ο κύριος Βατίστας. Άρα από Τετάρτη λοιπόν, εδώ ο κύριος Σαρής λέει για Τετάρτη ότι το είδε με πλώρη για Κύθνο. Η πληροφορία του όμως αυτή είναι συγκεκριμένη για την Κυριακή 12 και 20, ένα ναυτικό μίλι από τον Πάτροκλο. Και στον Πάτροκλο ένα μίλι και 20 εκατοστά δεν υπάρχει καλάδα για να ήταν το σκάφος. Δεν υπάρχει καλάδα, είναι ψευδής η καλάδα. Άλλο αν το είδε το σκάφος ή ακυβέρνητο, η πορεία και ό,τι άλλο μπορεί να υπήρχε. Γιατί στο νησί αυτό πρέπει να είσαι, όταν κατεβαίνουμε πόλο στο Μακρόνησο, ζυγώνουμε στο 1,5 μίλι. Πιο πάνω ναι. Δεν υπάρχει καλάδα. Δηλαδή για να καλάρουμε τα δίχτυα μας εκεί πρέπει να φαίνεται το Σούνιο, το Σουν Οτέλ. Μάλιστα. Πάντως βλέπω εδώ ότι μας δίνει ένα στίγμα 12 και 20 την Κυριακή το μεσημέρι εκεί κοντά στον Πάτροκλο. Τώρα να έχει μπερδευτεί σε αυτό στο μίλι που λέτε και όλα αυτά. Και εντάξει, ας πούμε ότι δεν μπερδεύτηκε αυτό, μήπως έχει μπερδευτεί στο όνομα. Κάνουν την προσπάθεια, καπτάν Γιάννη, να έρθει το Ελλάς Ράδιο μαζί του σε επαφή για να του θέσετε και εσείς τα ερωτήματα που το ξέρετε και είναι και επαγγελματίας ψαράς. Από εκεί και πέρα, Έφη, εσύ θα με ειδοποιήσεις. Αλλά αν στην περίπτωση δεν μπορέσουμε μέσω Ελλάς Ράδιο να έρθουμε σε επαφή απόψε, ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο Τάσος Σαρής, έτσι, από την Φώκια, που είναι και πρόεδρος εκεί των ψαράδων και μπορείτε να τον δείτε και μαζί να δείτε όλα τα σημεία εκείνα που τα ξέρετε κι εσείς και να βεβαιωθείτε για αυτές τις μαρτυρίες. Γιατί είναι ένα στίγμα και είναι σοβαρό. Αν όντως τους έχει δει την Κυριακή στις 12 και 20 εκεί. Εγώ, Αγγελική μου, τα αμφισβητώ αυτά γιατί όχι μόνο εγώ. Αλλά και ο κύριος Βατίστας και ο Λιμπέριος και η γυναίκα του Παντελή είχαμε πολύ τακτική επαφή. Δεν μπορεί το σκάφος να ήταν μέχρι την Τετάρτη στον Πάτροκλο και να μην έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτό είναι... Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, βαβά, ότι μπορεί να ήταν το σκάφος χωρίς τους δικούς μας. Δεν μπορεί, Αγγελική μου, να έχει συμβεί αυτό. Το ποτάμι δεν πάει τον ανήφορο. Ό,τι έχει γίνει, μεταξύ Τζιάς, μην κουράζεις το μυαλό σου. Πού είναι το σκάφος, εγώ αν δεν το βρούνε δεν θα ησυχάσω. Μεταξύ είπα να Τζιάς, βάλουν ωκεανογραφικό, θα βρούνε το σκάφος. Ή από τη μέσα μεριά, Γιούρα, Τζιά πάλι. Ή Μακρόνησο Τζιά ή Γιούρα Τζιά, μην θα κουράζεις. Θα τους υποδείξεις τους τόπους να πάνε να το ψάξουν, κοπέλα να το βρουν. Κοπέλα μου να πάω στον είναι Άρη διατεθειμένη. Να πάω. Αυτά που σου λέω εγώ και αυτά που ακούγονται για μένα δεν είναι τίποτα. Καπτάν Γιάννη, είναι διατεθειμένοι κάποιοι άνθρωποι που έχουν και σύγχρονα μηχανήματα και μπορούν να εντοπίσουν αν έχει βυθιστεί σκάφος σε κάποια σημεία ή όχι να μας βοηθήσουν.
και να σας βοηθήσουν στις έρευνες. Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Μας έχουν δώσει τα στοιχεία τους ότι είναι διατεθειμένοι και θέλουν να πάνε εκεί με τα μηχανήματά τους να εντοπίσουν. Πρέπει να το κάνουμε. Αυτό φαντάζομαι θα το θέλει και ο κύριος Βατίστας, να ξέρει τι έγινε το σκάφος του. Ξέρει τι γίνανε οι ανθρώποι μας, να ξέρει τι γίνεται και το σκάφος του. Φαντάζομαι θα το ζητήσει και εγώ εκείνος. Απλώς, Αγγελική, θέλω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει προξενήσει όλη αυτή την καταστροφή, γιατί δεν είναι ζημιά αυτή. Αυτή είναι καταστροφή. Είναι 7 οικογένειες. Δεν βάζω μόνο του το κόσμου παιδί μου. Είναι αυτή, δεν είναι καταστροφή. Λοιπόν, να τιμωρηθεί. Αν μπορούμε να το βρούμε αυτό. Εάν είναι από φυσική, τι να κάνουμε, να τα βάλουμε με το Θεό. Αυτό όμως είναι κάτι που αποκλείσατε προηγουμένως. Ναι, αυτό το αποκλείω, γιατί είναι το πιο αξιόλογο σκάφος. Δεν υπήρχε άλλο σκάφος τέτοιο. Το έχω ταξιδέψει, το ξέρω. Με εμπιστοσύνη το λέω αυτό. Κάτι ατύχημα έτυχε στο σκάφος. Τώρα ποιο είναι αυτό το ατύχημα και πώς έγινε το ατύχημα, το μυστικό το ξέρουν άλλοι. Καπτάν Γιάννη, μένει να δούμε και όλα αυτά εδώ που συνδέονται και με αυτά που ακούμε και για το δουλεμπόριο και για κάποιους άλλους Αιγύπτιους και για το Μίμης και για το Μότορσε με το Τάδε που έχει κατασκευθεί και όλα αυτά τα σχετικά και για το αν μπήκαν άλλοι στο αμπάρι. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και για το αν μπήκαν άλλοι στο αμπάρι και αν το λέει όλα αυτά πια που ακούμε απόψε, που σίγουρα κάποια σχέση θα έχουν αν μιλάμε για μια εσχεμένη ενέργεια, έτσι, αν μιλάμε για κάτι άλλο που από την αρχή φώναζε και η Αγγελική, πως αν δεν είναι εμβολισμός, σίγουρα κάποιοι άλλοι έχουν πάρει το σκάφος αυτό και έχει συμβεί οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτά όλα εδώ είναι πληροφορίες λοιπόν που έχουν δοθεί και σε εμάς και ανώνυμες και ήταν σοβαρότατη αυτή τη έβεια, ήταν σοβαρότατη πληροφορία της ερέτριας, Καπιτάν Γιάννη. Δεν μπορώ να σου πω άλλες πληροφορίες τώρα στον αέρα. Είναι άκουσα στα χέρια όλα των αρχών και για κάποια άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο αυτά, Καπιτάν Γιάννη. Είναι και άλλα που μας έχουν δοθεί. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε εσάς. Είναι και άλλα, Καπιτάν Γιάννη, που εμένα με στενοχώρησαν πάρα πολύ. Ευχαριστώ το προσωπικό. Που με στενοχώρησαν πάρα πολύ και αν είναι αλήθεια, πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Ευχαριστώ, δεν θέλω να σου πω πολύ τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και λεπτή η θέση μας και δεν πρέπει να πούμε τίποτα άλλο. Αν είναι αλήθεια όλα τότε που μου είπαν κάποιοι επώνυμοι άνθρωποι πριν από λίγο, μιλάμε ότι ανεμοστρόβιλος, θα βγαίνει το ένα μετά το άλλο, αλλά πρέπει πια να βγουν. Πρέπει, Αγγελική, πρέπει. Ευχαριστώ, Αγγελική. Μπορούμε να έχουμε, παιδιά, με το Ελλάς Ράδιο μια επαφή. Αν δεν την έχουμε, ας την αφήσουμε να την έχει ο Καπτάν Γιάννης με τον Καπετάν Σαρή, έτσι. Όχι, εντάξει, προσπαθούν τα παιδιά, αλλά Σωτήρη, πες μου, Σωτήρη. Ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί δεν θέλω να... Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι με όλα το εδώ που έζησαν και η Αγγελική και ο Καπτάν Γιάννης και όλοι. Ήρθε και η αδερφή του κυβερνήτη από τη Χίο πριν από λίγο και είναι εδώ να ακούει όλες αυτές τις πληροφορίες για το οποίο πρέπει να οδηγηθούμε. Αγγελική, εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να πω. Είμαστε μαζί σου σε όλες αυτές τις έρευνες που κάνεις και σε προσπάθειες που κάνεις και πραγματικά θαυμάζω τον δυναμισμό σου με όλα αυτά που έζησες σήμερα, να έχεις την αντοχή και να είσαι εδώ και να ακούς και να συγκρατείς και να γράφεις και να σημειώνεις τα δικά σου τα ερωτηματικά για να τα θέσεις και στους επιστήμονες αύριο που πρέπει να τα ακούσουν, έτσι, και για την νεκροτομή και για όλα αυτά, αλλά και στις αρχές με τις έρευνες που κάνουν. Από εκεί και πέρα, δεν θα αφήσουμε την έρευνα να τη συνεχίσουμε. Είναι οι πληροφορίες που δεχτήκαμε και μένουν όλα τα άλλα ανοιχτά σε όλους εσάς και κάνουμε την έκκληση. Δεν μπορεί ένας ναυτικός, δεν μπορεί ένας ψαράς να μην είδε κάτι. Εάν δεχτούμε την εκδοχή του εμβολισμού, σίγουρα μέσα σε εκείνο το μοιραίο σκάφος, το σκάφος Φωνιά, κάποιοι επέβαιναν. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εγκληματίες. Μπορεί να είναι ο πλοίαρχος, αλλά όχι οι άλλοι. Σε εσάς κάνουμε έκκληση. Εάν σταθούμε στην εκδοχή του εμβολισμού, θερμή παράκληση, κάνουμε έκκληση σε εσάς γιατί είστε άνθρωποι και είστε στη θάλασσα. Εάν είδατε κάτι, να μιλήσετε, έστω και ανώνυμα. Είναι μια πληροφορία που πρέπει να καταγραφεί. Παραμερίστε τον καπετάνιο σας, τον Φωνιά, τον εγκληματία, και να μιλήσει κάποιος από το πλήρωμα που είδε κάτι, εάν μιλάμε για εμβολισμό. Αν όμως έχει συμβεί κάτι άλλο, από εκεί και πέρα είναι στα χέρια των αρχών να συνδέσουν όλα αυτά τα περιστατικά με το δουλεμπόριο, με τις μαφίες που οργώνουν τις θάλασσές μας, με όλα αυτά που γίνονται και κάποιοι δεν μιλούν και με άλλα χειρότερα που δεν βγαίνουν στο φως. Όλα αυτά λοιπόν θα θέλαμε τις μαρτυρίες εκείνες, έστω και ανώνυμες, και είμαστε εδώ. Είμαστε, ξέρετε που θα μας βρείτε, και στις αρχές, και αν δεν θέλετε, στις αρχές εμάς. Επιμένουμε να αφήνουμε ανοιχτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι έτσι όπως ίσως κάποιοι ήθελαν να την εμφανίσουν από την αρχή. Είναι όπως την είπε η Αγγελική, όπως την φωνάζουν όλοι και οι συγγενείς των θυμάτων που τους είδαμε σήμερα. Εδώ κάτι έχει συμβεί και πρέπει να βρεθεί άκρη. Όλες οι πληροφορίες από εμάς. Είναι δολοφονική ενέργεια ανοιχτά. Μέχρι τέλους. Μέχρι να βρούμε την άκρη του νήματος, του κουβάριου. Μόλις κλείσει η εκπομπή, θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να σας το πω σε εσάς, έτσι, και από εκεί και πέρα και στις αρχές.
Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φίλους τηλεθεατές που έμειναν απόψε μαζί μας ξάγρυπνοι, δίνοντας ο καθένας την πληροφορία του και οι ειδικοί μέσα στη θάλασσα, αλλά και όλοι οι άλλοι. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, φίλοι τηλεθεατές, για την ερχόμενη Παρασκευή. Όλα τα νεότερα θα τα παρακολουθείτε και τις εξελίξεις από τα δελτία ειδήσεων του Sky. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα σας.